μας έχει δώσει... Πιο κοντά λιγάκι στο κοντά. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχει προτείνει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έτσι, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, και αφορά την πιλωτική λειτουργία δικτύων 5G στην Καλαμάτα. Όπως ξέρετε, έχουν επιλεγεί τρεις πόλεις όλη την Ελλάδα. Είναι τα Τρίκαλα, ο Δήμος του Ζωγράφου στην Αθήνα και η Καλαμάτα, για να γίνουν τα πιλωτικά έργα του 5G. Ναι, η Κοσμοτέ, από όσο γνωρίζω, είναι στο Ζωγράφου, η Vodafone στα Τρίκαλα και η Wind στην Καλαμάτα. Το μνημόνιο είναι μεταξύ του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας. Ναι, και ουσιαστικά συμφωνούμε ότι θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη αυτού του πιλωτικού δικτύου. Τα δίκτυα αυτά των 5G, καταλαβαίνετε, είναι, τώρα είμαστε στην τέταρτη γενιά, πηγαίνουμε ολοταχώς, τέλος πάντων, προς την πέμπτη γενιά, η οποία περιμένουμε ότι θα φέρει μεγαλύτερες ταχύτητες, πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και πολύ πιο γρήγορες αποκρίσεις του δικτύου. Αυτό δίνει δυνατότητα για πολύ πιο προχωρημένες και πιο εφαρμογές που θα έχουν σχέση άμεσα με τη ζωή του ανθρώπου, με την καθημερινή ζωή, με τον τρόπο που δουλεύουμε, που κινούμαστε στην πόλη, που καθοδηγούμε τα οχήματα και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα για καινούργιες εφαρμογές σε αυτά τα δίκτυα. Και αυτό που ζητάμε και που θέλουμε για την Καλαμάτα είναι, μιας και θα είμαστε μέσα στις πρώτες τρεις πόλεις στην Ελλάδα που θα έχουμε ένα τέτοιο δίκτυο, να υπάρχει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, έτσι να υπάρχουν εταιρείες που να ενδιαφερθούν και να έρθουν και να αναπτύξουν εφαρμογές που θα χρησιμοποιήσουν και οι πολίτες και ο Δήμος και όλοι. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία, θεωρώ, για την πόλη, για καινοτόμες εφαρμογές και ιδέες, ένα παράθυρο στο μέλλον λίγο για πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και να σχετίζονται με τη λειτουργία της πόλης. Ερωτήσεις, κύριε Μάκα.